Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται το νοσοκομείο Ρεθύμνου, με τους γιατρούς να προχωρούν σε μια εκ νέου διαμαρτυρία σήμερα το πρωί, στα πλαίσια της 48ωρης απεργίας της Ομοσπονδίας Ενώσεων των Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Η λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος του νομού βρίσκεται σε διαλυτική κατάσταση, με τους γιατρούς να χτυπούν ασταμάτητα καμπανάκι κινδύνου. Το τμήμα επειγών των περιστατικών έχει μείνει με δύο γιατρούς, διότι δύο παρατήθηκαν πρόσφατα. Η παθολογική κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί με έναν μόνιμο γιατρό και δυστυχώς με δύο μόνον ειδικευόμενους από 10 που είχε πριν από λίγα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ούτε η παθολογική κλινική μπορεί να λειτουργήσει, αλλά ούτε και το τμήμα επειγών των περιστατικών, σε μια περίοδο που αναμένουμε έξαρση διαφόρων εποχιακών λοιμόξεων. Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με ευθύνη και της κυβέρνησης και των προηγούμενων διαχρονικά. Με μηδενική εκπαίδευση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, με μετακινούμενους παθολόγους, με μετακινήσεις των ίδιων των αγροτικών για να καλύψουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών που έχουν αποψηλωθεί και φυσικά με το απαράδεκτο έσχος της πληρωμής των εφημεριών με 3 ευρώ την ώρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πλήθος πολιτών, εκπρόσωποι φορέων και σωματείων συμμετείχαν στη συγκέντρωση, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης για την πολυπόθητη ανάταξη της δημόσιας υγείας, τονίζοντας πως δεν πάει άλλο. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει. Γενικά το δημόσιο απαξιώνεται, δεν δίνονται χρήματα, δεν δίνονται δαπάνες, το βιώνουμε και στην εκπαίδευση αυτό, στην υγεία ενδεχομένως ακόμα χειρότερα. Δεν πάει άλλο, δεν το αξίζουμε αυτό ως λαός και ως πολίτες. Να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε ότι πλέον δεν πάει άλλο. Η υγεία μας πρέπει επιτέλους να είναι ένα κοινωνικό αγαθό, να είναι δωρεάν και ζητάμε την άμεση στελέχωση όλων των μονάδων υγείας. Αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας εδώ στο Ρέθυμνο δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση ως προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, αφού το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υποβαθμίζεται συνεχώς και διαρκώς. Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν αύριο το πρωί στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, με συλλόγους φορείς σωματεία να απευθύνουν μαζικό κάλεσμα συμμετοχής. Παράλληλα, αναβλωμένα λεωφορεία από Ρέθυμνο, Χανιά, Ιερά Πέτρα και Σιτία θα αναχωρήσουν το πρωί της Πέμπτης με προορισμό την Πλατεία Ελευθερίας για το μεγάλο πανηγειονομικό συλλαλητήριο. Μιλάμε δηλαδή για μια κοινωνική κινητοποίηση η οποία απλώνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Έχουμε κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις στην Κρήτη. Με την τελευταία στο Βενιζέλιο εντυπωσιακή πραγματικά να είναι και φιλοδοξούμε ότι θα κάνουμε ακόμα μια μεγάλη κινητοποίηση αύριο. Δεν έχουμε περιθώριο αυτή τη στιγμή να κάνουμε πίσω.